Ισραήλ σύεται, μια χώρα που θρυνεί και εξεγείρεται. Η ενψυχρό δολοφονία των εξομοίρων από τους τρομοκράτες της Χαμάς κάνει το λαό να ξεσπά. Το ποτήρι της οργής ξεχύλισε και η ευθύνη, όπως βροντοφωνάζουν, βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Τον άνθρωπο από τον οποίο απαιτούν να υποχωρήσει και να συνάψει συμφωνία για εκεχηρία στη Γάζα, προκειμένου να επιστρέψουν ζωντανοί τουλάχιστον οι υπόλοιποι 101 εχμάλωτοι. Η γενική απεργία που κήρυξε για σήμερα το μεγαλύτερο συνδικάτο του Ισραήλ παρέλυσε στην κυριολεξία τη χώρα. Επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες παρέμειναν κλειστές. Τα μέσα μεταφοράς καθυλώθηκαν, τα νοσοκομεία λειτουργήσαν με προσωπικό ασφαλείας, τα πανεπιστήμια δεν άνοιξαν, ενώ τα σχολεία δέχτηκαν μαθητές για μερικές μόνο ώρες. Απεργίες πίεσης προς την κυβέρνηση που έβγαλαν στους δρόμους έναν ολόκληρο λαό. Μας φέρνετε πτώματα, αλλά όχι συμφωνία, φώναζε το μενόμενο πλήθος. I'm angry, I'm furious. You see here, it's just frustration. Came here to protest, to say no more. No more to this corrupt government. Άδεια και ταγκισές στο αεροδρόμιο του Μπεν Γκουριόν, καθώς το προσωπικό κατέβασε επίσης ρολά, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες ταξιδιώτες που είδαν τις πτήσεις τους να αναστέλλονται ή να καθυστερούν. Στις κηδείες των 6 νεαρών θυμάτων, οι στιγμές τραγικές. Χαροκαμένοι γονείς που καλούνται να νεκροφιλήσουν τα σπλάχνα τους. Το ξέσπασμα της μάνας του μόλις 27 ετών, Αλμον Ξαρούση, που έσβησε στο υπόγειο τούνελ της Ράφας με μία σφαίρα στο κεφάλι, παγώνει το αίμα. Ανίποτος ο θρήνος και στην κηδεία του Ισραηλινο-Αμερικανού Χέρτζ Γκόλτενμπεργκ Πόλινγκ, από που ο Ισραηλινός πρόεδρος ζήτησε συγγνώμη. As a human being, as a father and as the president of the state of Israel, I want to say how sorry I am. How sorry I am that we didn't protect her on that dark day. How sorry I am that we failed to bring him home. Επεισοδιακή ήταν και η χθεσινή νύχτα στο Ισραήλ, με μισό εκατομμύριο πολίτες να δίνουν το ρυθμό στις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις από την έναρξη του πολέμου. Στο Τελ Αβίβ, μπροστά από 6 συμβολικά φέρετρα, μια λαοθάλασσα οργής εκτόνωνε όσα εδώ και 11 μήνες την πνίγουν. Εξαγριωμένοι διαδηλωτές πιάστηκαν στα χέρια με την αστυνομία. Έστησαν οδοφράγματα, άναψαν φωτιές και έπειτα από άγριες μάχες κατόρθωσαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό, να μπουκάρουν στον αυτοκινητόδρομο και να σταματήσουν την κυκλοφορία.